Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι τα νέα από το Super B. Σοκαρισμένη είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα της Πάτρας από το θάνατο ενός 23χρονου φοιτητή, ο οποίος βρέθηκε χθες το μεσημέρι απαγχωνισμένος στο δωμάτιό του στη φοιτητική εστία. Ο 23χρονος ήταν τελειόφοιτος της σχολής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διέμενε στη φοιτητική εστία στο Ρείο και καταγόταν από το Αγρίνιο. Συγκλονισμένη είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα της Πάτρας από την αυτοκτονία του 23χρονου φοιτητή που βρέθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής απαγχωνισμένο στο δωμάτιό του στη φοιτητική εστία στο Ρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με καταγωγή από χωριό της Δυτικής Ελλάδας από την παραβόλα του Δήμου Αγρινίου έβαλε τέλος στη ζωή του με απαγχωνισμό καθώς βρέθηκε κρεμασμένος από σωλήνες του καλοριφέρ μέσα στο δωμάτιό του. Τον άτυχο νέο βρήκαν οι γονείς του το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους, ενώ την τελευταία φορά που είχαν επικοινωνήσει τον άκουσαν παράξενο με υπερβολικές ανησυχίες. Οι γονείς του νεαρού φοιτητή συνέχισαν τις μάταιες προσπάθειες να επικοινωνήσουν μαζί του και αποφάσισαν να μεταβούν στην Πάτρα. Όταν έφτασαν στο δωμάτιό του, ο υπεύθυνος της εστίας άνοιξε την πόρτα και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ανατριχιαστικό θέαμα. Ο 23χρονος ήταν κρεμασμένος με ένα σχοινί, ενώ είχε αφήσει ένα σημείωμα σε εμφανές σημείο που εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία. Αμέσως οι γονείς του και ο υπεύθυνος της εστίας κάλεσαν το ΕΚΑΒ, όμως ήδη ήταν αργά. Ο 23χρονος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση της Αγγελικής Τζιόλα, ήταν νεκρός από προχθές το βράδυ. Στο σημείωμα που άφησε, ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Και αυτοί δεν έχουν να κάνουν με ερωτική απογοήτευση ή bullying, αλλά σχετίζονται με ανησυχίες και προβληματισμούς. Τα δίνει όλα για την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Στο προσκήνιο ήλθαν το τελευταίο 24ωρο επιπλέον βιογραφικά για το ψηφοδέλτιο της Αχαΐας, προκειμένου να καταλήξει Πειραιώς στα πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στις 7 Ιουλίου με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος της κεντρικής διοίκησης ήταν και παραμένει να αποφευχθούν διαρροές που θα μπορούσαν πολλαπλασιαστικά να στερήσουν από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία. Χθες εξετάζονταν από τη Νέα Δημοκρατία περί τα 17 με 18 βιογραφικά στελεχών του κόμματος, ορισμένα από τα οποία, εκτός των ήδη γνωστών, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα. Τα βιογραφικά συνοδεύονταν από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η εκλογική νομοθεσία, πράγμα που σημαίνει ότι η οριστικοποίηση της συμμετοχής ή όχι από το ψηφοδέλτιο εναπόκειται στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχει τέλος τώρα η κόντρα στο νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας. Παρά την απάντηση της διοίκησης, οι συνδικαλιστές συνεχίζουν την κατάληψη. Η κινητοποίηση των εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας συνεχίζεται με την κατάληψη των διοικητικών υπηρεσιών, όσο και η κόντρα μεταξύ του Σωματείου Εργαζομένων Ιπποκράτης με τον διοικητή. Ο πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Πετρόπουλος μαζί με μέλη του έφτασαν σήμερα στον εισαγγελέα και θα ακολουθήσει μηνυτήρια αναφορά. Όπως είναι γνωστό σε όλους σας, απέναντι στις παρανομίες του διοικητή, αφού εξαντλήσαμε τον διάλογο, οδηγηθήκαμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Μία εβδομάδα μετά, δυστυχώς η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και η ΥΠΕ δεν συνετίστηκαν προκειμένου να σταματήσουν τις παρανομίες τους και να επανέλθουν στην νομιμότητα. Και δεν σταμάτησαν, και όχι μόνο δεν σταμάτησαν, χθες με νεότερη ενέργειά τους παρανόμησαν ακόμη μία φορά. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, λένε οι εργαζόμενοι, και επισημαίνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις όσο δεν υπάρχει απάντηση. Ήρθαμε σήμερα να διαμαρτυρηθούμε στις αγγελικές αρχές για όλο αυτό το γίγνεσθε των παρανομιών του κυρίου Σερεμέτη, ζητώντας την ποινική δίωξη και του κυρίου Σερεμέτη, αλλά και της νοσηλευτικής διευθύντριας, η οποία συνενεί και αν το θέλετε συμφωνεί και συνεργάζεται μαζί του απέναντι σε αυτές τις παρανομίες. Άκουσε τις θέσεις μας ο εισαγγελέας. Θα προχωρήσουμε και στην μηνυτήρια αναφορά κατά των δύο αυτών που προανέφερα και παράλληλα θα συνεχίσουμε τις απεργιακές μας κινητοποιήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η 6η Γενομική Περιφέρεια χθες εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση, μέσω της οποίας πήρε το μέρος του διοικητή του νοσοκομείου, τονίζοντας πως όποιες μετακινήσεις ή προσλήψεις έγιναν είναι νόμιμες.
Σειρά έργων ξεκινά άμεσα η Δημοτική Αρχή, ενώ κάποια έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως το Αρσάκιο. Από ό,τι φαίνεται, η Πάτρα αλλάζει. Το πρώτο από αυτά τα έργα που ήδη έχει ξεκινήσει είναι το πρωινό Αρσάκιο. Εκεί θα μετακομίσουν αρκετές υπηρεσίες του Δήμου, γλιτώνοντας το Ταμείο του Δήμου από πολλά χρήματα που δαπανά πληρώνοντας ενοίκια σε ιδιώτες. Ένα ακόμα έργο που προχωρά και βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η επισκευή και η αναδιαμόρφωση του κτηρίου της Μανιακίου, εκεί που στεγαζόταν το πρώην πειραματικό σχολείο, έτσι ώστε να μετατραπεί σε ένα μεγάλο παιδικό δημοτικό σταθμό. Αν όλα πάνε καλά, ο νέος παιδικός σταθμός θα είναι έτοιμος μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και έτσι 200 περίπου παιδιά θα μπουν σε αυτόν. Το έργο διαμόρφωση των παλαιών σφαγείων σε καρναβαλικό μουσείο. Η ανέγερση του τρίτου γυμνασίου στο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στην Πονέρα. Η διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του πρώην ΑΣΟ σε εκθεσιακό πολιτιστικό χώρο. Το εργοστάσιο τέχνης αναμένεται να ξεκινήσει και αυτό σύντομα από το Δήμο. Η μελέτη υπάρχει και αυτό που μένει είναι να μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσουν τα έργα, προσφέροντας στην Πάτρα ένα νέο χώρο πολιτισμού και ένα θέατρο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αφού είχε λαϊλατηθεί. Πρόσφατα εγκρίθηκαν οι σχετικές μελέτες και έπεσαν οι υπογραφές για το έργο του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, την αναβάθμιση του κτηρίου και τη μετατροπή του σε κέντρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς. Η αναπαλαίωση των σκαλιών του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και όλες εκείνες οι παρεμβάσεις που είναι να γίνουν στην Άνω Πόλη και στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας μέσα από τα όσα ορίζει το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η κατασκευή του παραλιακού ποδηλατόδρομου που θα ξεκινάει από την Κανελοπούλου και θα φτάνει έως την Παπαφλέσσα. Οι υπογραφές έχουν πέσει και εκδόθηκε απόφαση ένταξης της περιφέρειας στις 8 Μαΐου. Παράθυρο για έξοδο στη σύνταξη από το δημόσιο ανοίγει από ό,τι φαίνεται για 30.000 γυναίκες αλλά και άνδρες ασφαλισμένους, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν μέχρι και 7 χρόνια νωρίτερα με πρόωρη μειωμένη σύνταξη. Παράθυρο για έξοδο στη σύνταξη από το δημόσιο έως και 7 χρόνια νωρίτερα με περιορισμένο πέναλτι στο δικαιούμενο ποσό έχει ανοίξει για πάνω από 30.000 δημοσίους υπαλλήλους, κυρίως γυναίκες ασφαλισμένες αλλά και άντρες που μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη προώρη σύνταξη. Οι ευνοϊκές ερμηνείες που έχουν δοθεί σε πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις ανοίγουν το δρόμο σε τρεις βασικές κατηγορίες υπαλλήλων με πάνω από 30 χρόνια ασφάλιση σήμερα, ώστε να συνταξιοδοτηθούν αρκετά νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας. Κερδισμένοι είναι ασφαλισμένοι που είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25 ετία ασφάλισης το 2010, το 2011 ή το 2012, αλλά δεν είχαν κλειδώσει και την απαραίτητη ηλικία των 55 ετών πριν από τον Αύγουστο του 2015, όταν δηλαδή ψηφίστηκε η μεγάλη μεταβατική περίοδος των νέων ορίων ηλικίας έως και το 2021. Μεγάλες αυξήσεις σε δύο στάδια στα διόδια της Αττικής Οδού από την 1η Ιουλίου αλλά και από την 1η Ιανουαρίου του 2020 ανακοίνωσε η εταιρεία. Το διόδιο για τα οικοταχή αυξάνεται στα 3 ευρώ από την 1η Ιουλίου και στα 3,30 από την 1η Ιανουαρίου. Τώρα, την έφοδο από εξωνοσοκομιακό παράγοντα καταγγέλουν ότι δέχτηκαν γιατροί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Από ό,τι φαίνεται, την καταγγελία έβγαλε στο φως η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πάτρας. Έφοδο σεκιουριτά στους εφημερεύοντες γιατρούς του Ρίου καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας. Όπως αναφέρει, καταγγέλουμε το απαράδεκτο γεγονός που συνέβη στα επίγοντα του νοσοκομείου του Ρίου τη Δευτέρα 10 Ιουνίου. Άγνωστος υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας έκανε έφοδο ζητώντας να κάνει έλεγχο στους γιατρούς του νοσοκομείου που εφημέρευαν, επικαλούμενο σχετική εντολή από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Για του λόγου του αληθές, έδωσε και σχετική κάρτα στην οποία αναγραφόταν το όνομα της εταιρείας και η ΕΝΑΡ. Απαιτούμε άμεσα από τη διοίκηση του νοσοκομείου να μας ενημερώσει για το νομικό καθεστώς με βάση το οποίο ο κάθε τυχαίος μπορεί όποτε θέλει να παρακολουθεί το έργο των γιατρών της εφημερίας εις βάρος της συνολικής λειτουργίας των επιγόντων και του νοσοκομείου. Προειδοποιούμε τη διοίκηση να μην τολμήσει να ανοίξει το ζήτημα του καθεστώτος εφημέρευσης, γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά της αυτή, όπως και το Υπουργείο. Δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει αυτός που παραβιάζει κάθε νόμο και κανονισμό που αφορά στο ωράριο και στην εφημέρευση. Καλούμε την διοικήτρια και τον υποδιοικητή, αντί να κρύβονται πίσω από υπαλληλίσκους ιδιωτικών εταιριών, να έρθουν οι ίδιοι. Όχι απλά να ελέγξουν, να ακολουθήσουν σε όλο το ωράριο της εφημερίας έναν γιατρό του νοσοκομείου και μετά να μας πούν τα αποτελέσματα της αυτοψίας, αν δεν έχουν λιποθυμήσει. Καλούμε τη διοίκηση του νοσοκομείου και την έκτη υγειονομική περιφέρεια να σοβαρευτούν. Αντί να σπαταλάνε τα λεφτά των φορολογούμενων για να θησαυρίζουν ιδιωτικές εταιρείες, να πουλάνε αέρα από πανιστό και να αξιοποιήσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά σε προσωπικό και αναλώσιμα. Τέτοιες γελιότητες θυμίζουν άλλες εποχές. Καλούμε τους συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρία στη διοίκηση του νοσοκομείου του Ρίου την Τετάρτη 16 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι.
Η Φρίγκο Γκλάς τώρα έβαλε λουκέτο και απέλυσε 91 άτομα, γιατί από ό,τι φαίνεται τη συνέφερε να πάει στην Ιγυρία. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικά όσον αφορά και τα σχέδια της επιχείρησης, αλλά και τα δάνεια τα οποία είχε πάρει και μάλιστα ανακεφαλαιώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού. Στην αντεπίθεση περνούν οι εργαζόμενοι της Frigo Glass μετά το λουκέτο που τους ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας και τώρα ζητούν εξονυχιστικό έλεγχο και εξηγήσεις για το που κατευθύνθηκαν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ της αναδιάρθρωσης των δανείων της το 2017. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων στην τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Εργασίας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ανδρέα Νεφελούδη, ζήτησαν από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους για όσα καταγγέλθηκαν. Έχουμε την πεποίθηση, είναι σε, θα το ψάχνετε αυτό, αλλά ναι, βεβαίως έχει πάρει δάνεια, απλώς διατείνονται ότι πολλά από αυτά τα δάνεια ή μάλλον μικρό ποσοστό από ελληνικές τράπεζες και τα υπόλοιπα είναι σε άλλες, από άλλες κατευθύνσεις. Θα δούμε όμως, είναι όλη αυτή η διαδικασία, 91 εργαζόμενους, δεν πρέπει όλοι, σαν κοινωνία γενικότερα, να το αφήσουμε σε εκκρεμότητα ή να το απλώς να παρατηρούμε τι θα γίνει. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι και αυτό θα κάνουμε. Στη σύσκεψη υπόθηκε ότι ο όμιλος συμφερόντων της οικογένειας Δαβίδ δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται χρηματοδοτήσεις τραπεζών, οι οποίες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και την ίδια στιγμή να πετάει στο δρόμο 90 εργαζόμενους και να κλείνει παραγωγικές μονάδες που τόσο έχει ανάγκη η Ελλάδα. Όπως καταγγέλλεται, ο όμιλος της Frigo Glass που σήμερα διοικείται από το Χαράλαμπο Δαβίδ, γιο του Γιώργου Δαβίδ, άλλοτε αρχηγού της πολυεθνικής Coca-Cola HBC, φέρεται να επενδύει την ίδια χρονική περίοδο ποσό περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ σε εργοστάσιο στην Ιγυρία. Να αναφερθεί ότι στην τριμερή συνάντηση συμμετείχαν ακόμα εκπρόσωποι της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και η Ομοσπονδία Μετάλλου. Ο αγώνας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους και βεβαίως το εργατικό κέντρο όχι μόνο είναι δίπλα τους, είναι μπροστά από αυτούς και μαζί με αυτούς. Σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου τελέστηκε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής των θυμάτων του σεισμού του Αιγαίου 24 χρόνια μετά, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στο χώρο που βρισκόταν η μοιραία πολυκατοικία. Έρευνα τώρα διέταξε για τις υποθέσεις που χειριζόταν η Δώρα Ζέμπερη, η Εισαγγελία Αθηνών. Η οικογένεια της άτυχης κοπέλας συνεχίζει να επιμένει πως πίσω από τη δολοφονία της κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, καθώς ο χώρος εργασίας της, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, ήταν άκρος επικίνδυνος. Με την οικογένεια να επιμένει ότι πίσω από τη δολοφονία της Δώρα Ζέμπερη κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, η Εισαγγελία Αθηνών διέταξε να ξεκινήσει άμεσα έρευνα στις υποθέσεις που χειριζόταν η άτυχη εφοριακός. Τα κοντινά πρόσωπα της Δώρα Ζέμπερη υποστηρίζουν ότι ο χώρος εργασίας της ήταν πηγή κινδύνου, καθώς η νεαρή κοπέλα φαίνεται να έχει αποκαλύψει εικονικά τιμολόγια και υποθέσεις ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Συγκεκριμένα, η μητέρα της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από την πρώτη ημέρα έλεγα ότι δεν είναι ληστεία και ότι υπάρχουν και άλλοι πίσω από το έγκλημα του παιδιού. Η συμπεριφορά του παιδιού είχε αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Ήθελε να φύγει από τη δουλειά, από τον έλεγχο και να πάει αλλού. Ήταν φοβισμένη τον τελευταίο καιρό. Είχε απειληθεί. Είχε φοβηθεί. Δεν έβγαινε από το σπίτι καθόλου. Δεν ήταν μόνος του ο δολοφόνος. Από την αρχή το λέω. Είχε και άλλους μαζί. Είχε και βοήθεια». Σημειώνεται ότι η δεύτερη δικογραφία άνοιξε μετά από μήνυση που κατέθεσαν η μητέρα και τα αδέλφια της δολοφονημένης Δώρας. Συνεπώς, αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου μάρτυρες, οι οποίοι θα είναι κυρίως άτομα από το χώρο εργασίας της άτυχης εφοριακού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Δώρα Ζέμπερη είχε βεβαιώσει πρόστιμα που έφταναν ακόμα και τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Η αδελφή της, Κωνσταντίνα Ζέμπερη, τονίζει: «Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για να βγει η αλήθεια μέχρι τέλους. Σίγουρα πρέπει να ψάξουν πάρα πολύ τις υποθέσεις της αδελφής μου. Εκεί πιστεύω ότι είναι το κλειδί». Καταληκτικά σημειώνεται ότι στην έρευνα θα πει και ο οικονομικός εισαγγελέας, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η δίκη του δολοφόνου της Δώρα Ζέμπερη σε δεύτερο βαθμό. Το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της γραμμής του προαστιακού Πατρών στα Μποζαΐτικα. Μέχρι σήμερα το τρένο τερμάτιζε στην Αγιά και από εκεί οι επιβάτες για Καστελό Καμποκερίο έμπαιναν στο τροφοδοτικό λεωφορείο για Άγιο Βασίλειο που κάνει τέρμα στο νοσοκομείο του Ρίου. Τα δρομολόγια της τροφοδοτικής γραμμής Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο έχουν διακοπεί και σύμφωνα με πληροφορίες θα επανέλθουν εκτός απρόπτου από την Κυριακή.
Βελτιώσεις τώρα στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων αποφάσισε και γνωστοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Υφυπουργού Κατερίνας Παπανάτσιου. Σύμφωνα με αυτές, ο προσδιορισμός του πλήθους των λαχνών γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιβραβεύεται όσο το δυνατόν η μεγαλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για πληρωμή. Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ ετοιμάζουν αλλαγές στη λοταρία αποδείξεων με στόχο να χρησιμοποιούνται οι κάρτες ακόμη και για πολύ μικρής αξίας συναλλαγές. Η λοταρία των αποδείξεων ξεκίνησε ως κίνητρο για τη χρήση του πλαστικού χρήματος και τα έως τώρα αποτελέσματα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν θεαματικά, αλλά σίγουρα δεν είναι απογοητευτικά. Προκειμένου λοιπόν να δοθούν επιπλέον κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας ακόμη και 1 ευρώ, η ΑΔΕ έκανε κάποιες βελτιώσεις στο πώς χρηματοδοτούνται οι μικρής αξίας συναλλαγές κατά τη μηνιαία λοταρία. Συγκεκριμένα, ως τώρα για μηνιαίες συναλλαγές αξίας έως 100 ευρώ αντιστοιχούσε ένας λαχνός σε κάθε 1 ευρώ. Πλέον η αναλογία θα φτάνει σε αξία συναλλαγών έως 200 ευρώ. Αντιθέτως, για συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ, ενώ η αναλογία ήταν ένας λαχνός ανά 4 ευρώ, πλέον πάει σε ένα λαχνό ανά 6 ευρώ. Επιπλέον μπαίνει πλαφόν συναλλαγών 50.000 ευρώ. Εφ' εξής, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να κερδίζουν μόνο 2 φορές το χρόνο στη λοταρία. Αν κερδίσουν και άλλες φορές, το χιλιάρικο θα πηγαίνει στους επιλαχόντες. Ανάσα θα πάρουν φέτος πολλοί φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και η ακίνητη περιουσία τους δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Ο ένφια λοιπόν που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος είναι κατά 30% μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Ανάσα θα πάρουν φέτος πολλοί φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και ταυτόχρονα διαθέτουν ακίνητη περιουσία, η οποία όμως δεν ξεπερνά σε αξία τις 60.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ο ένφια που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος θα είναι αρχικά μειωμένος κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και πάνω στο μειωμένο ποσό θα υπολογιστεί και η έκπτωση 50% λόγω μικρού εισοδήματος. Έτσι, για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ που διαθέτει ένα ακίνητο αξίας 60.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει έμφυα μειωμένο κατά 30% σε σχέση με το 2018, ποσό το οποίο στη συνέχεια θα μειωθεί επιπλέον κατά 50% λόγω πενιχρού εισοδήματος. Σημειώνεται ότι η έκπτωση 50% στον έμφυα χορηγείται στο φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Θύμα διεθνούς απάτης και μάλιστα με απώλεια ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού έπεσε επιχειρηματίας από την Πάτρα. Οι έρευνες της αστυνομίας, από ό,τι φαίνεται, παραμένουν άκαρπες και μάλιστα δεν είναι ο μόνος ο οποίος εξαπατήθηκε. Θύμα διεθνούς απάτης με απώλεια ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού έπεσε επιχειρηματίας από την Πάτρα. Όπως έγινε χθες γνωστό από την αστυνομία, άγνωστος δράστης, προσποιούμενος στον υπεύθυνο αυστριακής εταιρείας με το πρόσχημα της πώλησης ενεργειακών ποτών, έπεσε υπεύθυνο εταιρείας που εδρεύει στην Πάτρα να του καταθέσει τμηματικά σε πολωνική τράπεζα το συνολικό χρηματικό ποσό των 101.000 ευρώ, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει αποστείλει τα συμφωνηθέντα προϊόντα. Να τονιστεί ότι και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν τοπικές επιχειρήσεις έπεσαν θύματα απάτης με παραγγελίες από το εξωτερικό, χάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Τον περασμένο Νοέμβριο, άγνωστος δράστης απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε επιχείρηση που εδρεύει στην Αχαΐα και προφασιζόμενος συνεργάτη προμηθεύτριας εταιρείας, κατάφερε να τους πείσει να του καταβάλουν μέσω τραπεζικών συναλλαγών τμηματικά το συνολικό χρηματικό ποσό των 257.000 ευρώ περίπου, λόγω προγενέστερης εμπορικών δραστηριοτήτων. Τον περασμένο Μάρτιο στην Αγία Λέα, ένας ακόμα επιχειρηματίας έπεσε θύμα απάτης χάνοντας 11.200 ευρώ για παραγγελία που έκανε σε γαλλική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. Συγκεκριμένα, ο άγνωστος δράστης, αφού παραβίασε 2 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκουν σε μεδαπό επιχειρηματία, εξαπάτησε εταιρεία με έδρα τη Γαλλία με την οποία συνεργάζεται ο επιχειρηματίας και έπεισε τα στελέχη της να μεταφέρουν 11.200 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό των ΗΠΑ αντί του λογαριασμού του παθόντα. Πονοκέφαλος για την αστυνομία η επετεία ανήλικων στην Πάτρα. Από ό,τι φαίνεται είναι εκείνοι οι ίδιοι οι γονείς τους που εξωθούν τα παιδιά στην επετεία. Η παιδική επετεία οργιάζει στην Πάτρα και στην αστυνομία έχουν ξεκινήσει έρευνες σύμφωνα με πληροφορίες μετά τις μαρτυρίες που έχουν φτάσει για την ύπαρξη ενός τζιπ που κάνει διανομές παιδιών σε διάφορα σημεία της Πάτρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, πριν από μερικές ημέρες εντοπίστηκε ένα τζιπ να παραλαμβάνει 4 ανήλικους Ρωμά που επετούσαν στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου.
Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το όχημα συνέχισε την πορεία του και άφησε τα παιδιά που είχε παραλάβει στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Από την έρευνα που έχει ξεκινήσει, οι αστυνομικοί αναζητούν τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του τζιπ που διαμένει στην περιοχή των Βραχνέικων. Μάλιστα, με βάση την έρευνα αυτή, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι ανασφάλιστο. Παρόμοιες μαρτυρίες είχαν φτάσει στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης παλαιότερα, τότε που μιλούσαν για ένα λευκό βανάκι που άφηνε και παραλάμβανε παιδιά στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Όλα αυτά τα στοιχεία πάντως καταλήγουν ότι η παιδική επετεία στην Πάτρα είναι καλά οργανωμένη και ότι θα πρέπει να βρεθούν εκείνα τα στοιχεία που τη συνδέουν με το οργανωμένο έγκλημα και την παραβατικότητα. Θετικά είναι τα δείγματα των πρώτων αναλύσεων των θαλάσσιων υδάτων στις ακτές της Αχαϊκής Πρωτεύουσας που έκανε το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που έγινε στις 7 Ιουνίου, στο σύνολο των ακτών της πόλης τα ευρήματα είναι κάτω από τα προβλεπόμενα όρια υπαρκούς ποιότητας. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα κολοβακτηροειδή στον Καστελόκαμπο, τα οποία αγγίζουν τα 570 με το όριο να είναι στα 500. Δεν έχουν τέλος τώρα τα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας με πρωταγωνιστές Ρωμά, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της Εγλυκάδας, οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, εξορμούν από το Ριγανόκαμπο. Δεν μπαίνει τέλος στην παραβατικότητα των Ρωμά στην Εγλυκάδα και το Ριγανόκαμπο, με τους κατοίκους να είναι πλέον σε απόγνωση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, τον περασμένο μήνα δεν υπήρξε μια εβδομάδα που να μην σημειωθούν τουλάχιστον 3 με 4 περιστατικά κλοπών από Ρωμά, οι οποίοι διαμένουν στον καταβλισμό. Ανήλικες παρέες, αλλά και πιο μεγάλοι, έμπαιναν μέσα σε σπίτια και προκαλούσαν ζημιές στην προσπάθειά τους να βρουν χρήματα ή και κοσμήματα. Η δράση τους ήταν τόσο ανεξέλεγκτη που οι Ρωμά δεν υπολόγιζαν καν τους ενίκους που εκείνη την ώρα μπορεί να ήταν ακόμα και μέσα στα σπίτια ή τα καταστήματά τους, πιάνοντάς τους επ' αυτοφόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις έκαναν εξορμήσεις μπαίνοντας ακόμα και σε σπίτια που γνώριζαν ούτε δεν είχαν κάτι να κλέψουν από εκεί. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των Ρωμά γενικώς και ειδικώς. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μας τιμά ως κοινωνία. Έτοιμοι για κινητοποιήσεις από την ερχόμενη εβδομάδα, δηλώνουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, αφού όπως οι ίδιοι λένε έχει περάσει εδώ και ένας μήνας όπου δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την κατάσταση που επικρατεί στο γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Με ένα γιατρό και το διευθυντή ξέμεινε για μία ακόμη φορά το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου ο Άγιος Ανδρέας. Ωστόσο, καλείται να εφημερεύει κανονικά ένα λάξ με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Το ίδιο πρόβλημα είχε προκύψει και το 2016, οπότε είχε προκύψει σοβαρό πρόβλημα κάλυψης του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας. Τότε είχε προσληφθεί ένας επικουρικός γιατρός, η θητεία του οποίου όμως έληξε στα μέσα Μαΐου. Η διοίκηση του νοσοκομείου επαναπροκήρυξε έγκαιρα τη θέση με στόχο να καλυφθεί άμεσα η θέση αυτή επίσης με επικουρικό γιατρό. Το πιο πιθανόν ήταν δε αυτό να γίνει με τον ίδιο γιατρό, ο οποίος είχε καταθέσει τα χαρτιά του. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή προκήρυξε αντίστοιχη θέση το Ρίο και ο εν λόγω γιατρός επέλεξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν είχε εκδηλώσει άλλος γαστρεντερολόγος ενδιαφέρον για τη θέση αυτή. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δεν θα μπορούν να καλυφθούν όλες οι εφημερίες του νοσοκομείου. Μοιραία, οι κατοικοί της ευρύτερης περιφέρειας δεν θα βρίσκουν γαστρεντερολόγο. Με δεδομένο ότι ο διευθυντής δεν κάνει εφημερίες, ο μοναδικός επιμελητής του τμήματος καλύπτει τις 9 από τις 10 εφημερίες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον ίδιο. Δεν είναι δυνατόν να εφημερεύει το συγκεκριμένο τμήμα τις ίδιες ημέρες με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χωρίς να έχει διαθέσιμους γιατρούς. Με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, οι ελληνικές τράπεζες βάζουν μπροστά τις μηχανές για να πιάσουν τους στόχους του πρώτου εξαμήνου. Τα στοιχήματα των 4 συστημικών τραπεζών είναι η αύξηση των εσόδων με στόχο και την ενίσχυση της κερδοφορίας, η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αλλά και η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους. Εντείνονται οι φόβοι για αύξηση στα κόκκινα δάνεια σε μια περίοδο που όλα έδειχναν ότι βρίσκονται υπό σχετικό έλεγχο. Η πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι δανειολήπτες με βάση τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας δείχνει να είναι γεφύρι της Σάρτας. Ο νόμος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 30 Απριλίου, αλλά μέχρι σήμερα είναι ουσιαστικά κενό γράμμα. Όλα δείχνουν ότι στην καλύτερη περίπτωση η πλατφόρμα θα ανοίξει αρκετά μετά τις εκλογές προς τα τέλη Ιουλίου, ενώ η πλέον αληθοφανής εκδοχή είναι ότι αυτό θα συμβεί το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, μέχρι τότε ουσιαστικά κανένας πληστηριασμός δεν πρόκειται να γίνει. Κατά συνέπεια και με βάση τα ελληνικά δεδομένα, έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο, οι πληστηριασμοί παγώνουν. Εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι μέσα στο τρέχον έτος πολύ δύσκολα θα επανεκκινήσει η διαδικασία στην πλήρη εξέλιξή της. Και επειδή στην Ελλάδα ο φόβος φυλάει τα έρμα, είναι σίγουρο ότι όλη η προσπάθεια θα ελεγχθεί και
κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια στην καλύτερη περίπτωση θα πάει πίσω. Κανένας δανειολήπτης, είτε πληρεί τους όρους του νόμου και μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση, είτε όχι, δύσκολα θα προσέλθει αυτοβούλος να κλείσει το θέμα του, προβαίνοντας σε μία ρύθμιση. Επισήμως, οι πληστηριασμοί έχουν ανασταλεί μέχρι τις εκλογές. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι προς το παρόν ισχύει η προσωρινή προστασία των δανειοληπτών από πληστηριασμούς. Η συνολική απαγόρευση των πληστηριασμών εκπνέει στις 10 Ιουλίου, αμέσως μετά τις εκλογές. Η περιοχή των Συράγκων της Παναγοπούλας τώρα, από την οποία διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος, είναι χαρακτηρισμένη εδώ και αρκετό διάστημα ως Natura 2000. Και αυτό γιατί εκεί υπάρχουν 6 σπάνια είδη νυχτερίδων, από τα οποία τα 3 μάλιστα έχουν αναπτύξει σπουδαίο πληθυσμό. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η Ολυμπία Οδός έχει αναλάβει την προστασία τους. Πρόσφατα η περιοχή εδώ με τις αποστρακιστικές σειράγγες έχει ενταχθεί σε περιοχή Natura. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα είδη από νυχτερίδες και ο φορέας διαχείρισης χελμού βοραϊκού έχει αρμοδιότητα ώστε να προστατεύει αυτά τα είδη και γενικά την περιοχή. Οι δύο από τις 3 απικίες, τα 2-3 είδη δεν τα συναντάμε σε τέτοιες κατασκευές, σε μεγάλους αριθμούς. Οπότε και συνάδελφος από τη Γερμανία που είχε έρθει, που είχε γράψει βιβλία για νυχτερίδες στην Ευρώπη, είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Στα πλαίσια του προγράμματος έχουμε 2 αποστραγγιστικές σύραγγες, όπως εδώ στην Παναγοπούλα. Στο ενδιαφέρον τους είναι ένα ότι είναι μια ανθρώπινη κατασκευή η οποία χρησιμοποιείται από τη βιοποικιλότητα και από τα είδη χειροπτέρων που βρίσκουμε εδώ. Και βρίσκουμε μια μεγάλη απικία με πάνω από 7 είδη συνολικά και αποτελεί ένα παράδειγμα ανθρώπινης κατασκευής που χρησιμοποιείται από τα είδη της βιοποικιλότητας και τη συμβολή της στη διατήρηση ειδών και οικοτόπων. Στην ουσία φτιάξαμε ένα σπίτι νυχτερίδων. Συνήθως όταν μιλάμε για σύραγγες σε έναν αυτοκινητόδρομο σκεφτόμαστε αυτοκίνητα που περνάνε, σκεφτόμαστε πόσο γρήγορη και πιο ασφαλή κάνει τη διέλευση του κόσμου ένα μεγάλο τεχνικό έργο όπως η σύραγγα, ειδικά σε μια περιοχή που είναι φημισμένη για τις κατολιστήσεις της, όπως η περιοχή της Παναγοπούλας. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε και μέσα στα όρια της Ολυμπίας Οδού, φιλοξενούμε και συνυπάρχουμε τα αυτοκίνητα, η λειτουργία του δρόμου με αυτό το πολύ ιδιαίτερο είδος τις νυχτερίδες και είμαστε αρκετά χαρούμενοι ως οικοδεσπότες, μιας και είμαστε και ο μόνος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που συνδέεται με μια τόσο ιδιαίτερη έκφανση της βιοποικιλότητας. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση Ντερτινής. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας 2018-2019, φέρνοντας τον τίτλο για 37η φορά, αφού επικράτησε του Προμηθέα Πάτρας με 117-77 στον τρίτο τελικό της betshop.gr Basket League στο κλειστό του ΟΑΚΑ και έφτασε τις 3 νίκες. Ο καταπονημένος Προμηθέας έγραψε ιστορία με τη συμμετοχή του στους τελικούς, ενώ ο Μάκης Γιατράς είδε το Λευτέρη Ματζούκα να κάνει ρεκόρ και τον 17χρονο Χρήστο Καφέζα να γράφει επίσης ιστορία για την ομάδα της Πάτρας. Ο Προμηθέας βραβεύτηκε για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα της Basket League και οι φίλοι του Τριφυλιού χειροκρότησαν τους πατρινούς την ώρα της απονομής. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τα νέα από το Super B έφτασαν στο τέλος τους. Από εμάς, να έχετε όλοι καλή συνέχεια. Γεια σας!